άτακτος από μικρός. Δεν έγινε επαγγελματίας της Επανάστασης, αλλά ούτε επαγγελματίας της πολιτικής. Ακούει όπερα και κυριαζεί. Λέει ότι δεν διορίζει ψηφοφόρους. Και επιπλέον, δεν έχει ψηφίσει ποτέ τον εαυτό του. Θόδωρος Πάγκαλος, σε πρώτο πλάνο. Θεωρείστε λίγο άτακτος στην πολιτική ζωή. Είσαστε άτακτος και μικρός. Μικρός ήμουν πολύ άτακτος. Οπότε τώρα έχετε βελτιωθεί. Αλλά ποιος βαθμολογεί, δηλαδή... μικρός είναι κανείς άτακτος, πιστεύω, γιατί εκπαιδεύεται από κάποιους, από τους γονείς του, από το σχολείο και πρέπει να μάθει μερικά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι ο ρόλος ενός εκπροσώπου του λαού, ενός βουλευτή, γιατί εμένα ο όρος πολιτικός δεν μου πάει καθόλου, δίνει μια απόχρωση επαγγέλματος, δεν είναι να συμμορφώνεται, είναι να ανατρέπει, να αμφισβητεί και να θέτει τα ερωτήματα για λογαριασμό του λαού, να ελέγχει την εξουσία, ακόμα και όταν συμμετέχει σε αυτήν, να ελέγχει, ας πούμε, τους μηχανισμούς, τη γραφειοκρατία, τη διοίκηση. Άρα δεν βλέπω γιατί ένας πολιτικός θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο που λέμε για ένα παιδί, ένα άτακτο παιδί, κακό παιδί, έτσι δεν είναι, να πιστεύω ότι ένας άτακτος πολιτικός είναι ένας καλός πολιτικός. Μάλιστα. Γεννηθήκατε το 1938 στην Ελευσίνα. Ναι. Οι γονείς σας, τι... Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ζει ακόμα. Είναι μάλιστα σε άριστη υγεία και είναι 82 ετών. Η μητέρα μου πέθανε δυστυχώς πριν από 3 χρόνια από τη γνωστή αρρώστια. Και ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός αεροπορίας και η μητέρα μου δασκάλα. Ιδεολογικά πού ανήκε η οικογένειά σας? Η οικογένεια της μητέρας μου ήταν βασιλόφρονες αγρότες της Αττικής. Μάλιστα. Στο σπίτι του παππού μου, το αγρότη, δεξιά και αριστερά από το τζάκι που ήταν το κεντρικό σημείο του σπιτιού, υπήρχε ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και η βασίλισσα Σοφία του διχασμού. Ναι. Και αυτός όταν μιλούσε για τον Βενιζέλο τον ονόμαζε πάντα ο Κερατόπιστος. Η οικογένεια του πατέρα μου ήταν βενιζελική, βεβαίως, όπως ξέρετε, γιατί είναι και έτσι, γνωστή η ιστορία της. Ναι. Στρατηγός, μάλιστα. Αλλά... Οπότε εσείς στο σπίτι είσαστε ανάμεσα σε δύο μεγάλες αντιθέσεις, έτσι. Ναι. Αυτό επηρέασε την προσωπικότητά σας? Δεν νομίζω, διότι ο παππούς μου αυτός ο αγρότης, συμπεθεριάζοντας με την οικογένεια Παγκάλου, που ήταν μια οικογένεια προκρήτων, αναμειγμένων στην πολιτική, ο γνωστός στρατηγός ήταν ο τρίτος βουλευτής της οικογένειας. Προϋπήρχαν άλλοι δύο. Κάπως είχε υποστείλει τις βασιλικές σημαίες του. Δεν άλλαξε ποτέ βέβαια τα φρονήματά του. Mm-hmm. Πάντα ψήφιζε λαϊκό κόμμα, αλλά δεν κουβέντιαζε πολιτικά μέσα στο σπίτι. Και έτσι οι ιδέες που κυριαρχούσαν ήταν οι φιλελεύθερες ιδέες. Θα έλεγα με μια αναπόχρωση κοινωνική. Θυμάστε με ευχαρίστηση τα χρόνια του σχολείου ή ήταν ένα καταπιεστικό, ας πούμε, πλαίσιο για σας? Το σχολείο για μένα ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, γιατί θα ήταν σωστό να μιλήσουμε για τα σχολεία. Γιατί γυρίσατε πολλές πόλεις λόγω του πατέρα, έτσι. Το πατέρας, μάλιστα μετά από, από κάποια ημερομηνία εδιώκετο, διότι υπήρξε στην αεροπορία, τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, είναι γνωστή δίκη της αεροπορίας. Αυτός ήταν γνωστός δημοκρατικός αξιωματικός, δεν είχε καλές σχέσεις με το παλάτι και τους Αμερικανούς. Άρχισαν να τον καταδιώκουν από φρουρά στη φρουρά, ας πούμε, να τον μεταθέτουν συνέχεια μέχρι να τον αποπέμψουν. Ήταν δύσκολο γιατί είχε πολύ καλή πολεμική απόδοση, είχε μορφωμένος αξιωματικός. Τον συνέτριψαν μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και μετατιθέμενη όλη η οικογένεια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, άλλαζα και εγώ σχολεία. Λοιπόν, σχολεία για μένα κάθε φορά μία μεγάλη πρόκληση. Έπρεπε να βρεθώ σε ένα τελείως καινούριο σχολείο, ξένος προς τα παιδιά, γιατί είχα πάει στη Λάρισα, ας πούμε, σχολείο, είχα πάει, ξέρω εγώ, και της Αθήνας, της Νέας Σμύρνης, το ένα. Τελείωσα το ένα το δημοτικό σχολείο και το Βαρβάκιο που ήταν τότε στην Οδό Κολέτη, στην πλατεία Κάνικος. Αλλά το μεταξύ πέρασα από γαλλικό γυμνάσιο, γιατί κάναμε ένα διάστημα στη Γαλλία. Κάθε φορά έπρεπε να φτιάξω φίλους, να αποδείξω τον εαυτό μου, να ενσωματωθώ. Και ίσως αυτό να ήταν και κάποιο είδους προπαίδεια για την πολιτική. Τι μαθημάτα σας άρεσαν?
Ήμουνα πάντα των μαθημάτων των κλασικών, των θεωρητικών. Τα μαθηματικά, ήμουνα επαρκής στα μαθηματικά, διότι ήμουνα πολύ καλός μαθητής, αλλά και αυτό είναι μια αντίφαση με το άτακτος που είπα πριν. Ήμουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλουν πειθαρχία, έτσι. Ναι, πιστεύω ότι ήμουν ένα πρόβλημα για πολλούς δασκάλους μου, οι οποίοι θα ήθελαν να με συντρίψουν, διότι τους έκανε τη ζωή μαύρη. Αλλά δεν μπορούσαν, γιατί τα γραφτά μου ήταν πάρα πολύ καλά και έτσι. Πήρατε ποτέ αποβολή? Πολλές φορές. Για ποιους λόγους? Για διάφορους λόγους. Φάρσες. Κάποτε είχα συλληφθεί κιόλας. Ήταν η πρώτη μου σύλληψη, ναι, στην 7η, όπως λέγαμε τότε, γυμνασίου. Δευτέρα Λυκείου, θα λέγαμε σήμερα. Για ταξία ή για διαδηλώσεις? Είχαμε οργανώσει μια διαδήλωση για το Κυπριακό. Εσείς μπήκατε στη νομική, αλλά παράλληλα συμμετείχατε στα πνευματικά ρεύματα της αμφισβήτησης των σουρεαλιστών. Ήμουν λίγο λογοτεχνικό ψώνιο. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να εκφραστώ και έτσι δεν. Γράφατε ποίηματα? Έγραφα μερικά ποίηματα. Είχα πάρει μέσα σε ένα ποιητικό διαγωνισμό και είχα πάρει και ένα έπαινο, νομίζω, ή ένα τρίτο βραβείο, κάτι τέτοιο. Κλασική γραφή ή σουρεαλισμός? Θα ήταν, θα έλεγα, ο τρόπος που έγραφε εκείνη την εποχή ήταν μάλλον από αυτό που λέμε από σωσοβατική γραφή. Η ελλειπτική γραφή, ναι, έτσι. Πολύ, πολύ επηρεασμένος από τα αντίστοιχα κινήματα της Αμερικής. Οι αγγλόφωνοι, όσοι είχαμε την τύχη να είμαστε αγγλόφωνοι, διαβάζαμε και τα. Και αυτό το κεντρικό γράψιμο του Άλαν Γκίνσμπεργκ, ας πούμε. Γκίνσμπεργκ, του Κόρσο, την ίδια εποχή είχε εμφανιστεί ο Κέρουακ και είχε γράψει το διάσημο On the Road. Ήταν, είχε γίνει Ευαγγέλιο για τον τρόπο ζωής που περιέγραφε κυρίως, όχι τόσο και ο Τρούμαν Καπότε. Ήτανε όλα αυτά ανακατεμένα. Έπρεπε να είμαστε και κομμουνιστές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν φοβερά συντηρητικό και πουριτανικό. Εμείς αντιμετωπίζαμε τα πρώτα σκεπτήματα της Επανάστασης στα ήθη. Αναζητούσαμε την ερωτική και σεξουαλική ελευθεριότητα, έτσι. Προσπαθούσαμε να την αποκτήσουμε, ήταν πολύ δύσκολο. Βασίλευε ακόμη ο νόμος της παρθενίας, της μονογαμίας, η σκληρή ελληνική οικογένεια εμπόδιζε τα κορίτσια, καμιά φορά και τα αγόρια, να κυκλοφορούν. Είχαμε συμμαθητές, συμπάμαι και συμφοιτητές, οι οποίοι λέγανε ψέματα σπίτι τους για να πάρει το βράδυ σε μια ταβέρνα της Πλάκας. Και έτσι κάθε κατάκτηση, κάθε ελευθερία, κάθε ανθρώπινη επαφή ήταν ένα μεγάλο κέρδος. Ήταν μια εποχή που ζούσε κανείς έντονα τη φοιτητική του ιδιότητα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μερικοί βρίσκαμε και τον χρόνο να διαβάσουμε για τα μαθήματά μας. Βρήκατε όμως τον χρόνο να ασχοληθείτε και με τον κινηματογράφο. Συμμετείχατε σε κάποιο έργο, παίξατε ένα ρόλο? Όχι ακριβώς. Είχα φίλους. Είχα μια παρέα που ασχολείται με τον κινηματογράφο και έκανε μικρά. Μάλιστα είχε και μια μηχανή και έφτιαχνε κινούμενα σχέδια. Πουλικάκος? Όχι, ο Πουλικάκος ήταν και αυτός φίλος, πολύ, ο Δημήτρης Πουλικάκος. Ήταν ο Αρώνης και ο Μακαρίτης Ευθυμιάδης. Είναι η γνωστή διαφημιστική εταιρεία τώρα, φτιάξανε μετά αυτοί. Αυτοί είχαν την κλίση προς τον κινηματογράφο. Παίξατε κάποιο ρόλο εσείς? Σε κάποιο, ναι, είχαμε κάνει μια παροδία του. Υπήρχε τότε το διάσημο φιλμ του Αλέν Ρενέ, Χειροσύμα, Αγάπη μου. Και είχαμε κάνει μια, μάλλον αφελή θα έλεγα, παροδία του Χειροσύμα, Αγάπη μου. Βάζοντας μέσα, θα σου πω, αυτό είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία, στοιχεία από την τρικυμία του Σέξπιρ. Μάλιστα. Και εγώ παρίστανα τον Κάλιμπαν, δηλαδή ήμουνα το στοιχείο της φύσης που είναι δεμένο και θέλει να απελευθερωθεί. Κάτι τέτοιο. Από τότε. Στρατιωτική θητεία που κάνατε? Στο ναυτικό. Πριν, μετά τις σπουδές ή μετά τη Γαλλία? Στο τέλος των σπουδών. Δεν ήταν μεγάλη δοκιμασία η στρατιωτική μου θητεία, γιατί μετά κάπου τη βόλεψα. Ξέρετε, λούφα και παραλλαγή που λέμε. Ναι, άμα ξέρεις εγγλέζικα και ξέρεις να γράφεις, κάπου κάνεις κάποιες δουλειές. Εγώ ξέρω καλά εγγλέζικα, ξέρω καλά γαλλικά. Με βάση κάποιο γραφείο που είχε δώσει λήψεις με τον ΝΑΤΟ, δεν την έβγαλα άσχημα. Εκτός από μία περίοδο πριν και μετά τις εκλογές του 61, διότι έπεσα στις εκλογές του 61 πάνω, που ήταν και η πρώτη φορά που ψήφισα στη ζωή μου. Και εκεί αναγκαστήκαμε μερικοί από εμάς να ψηφίσουμε ανοιχτά, γιατί μας ανάγκαζαν να ψηφίζουμε ανοιχτά. Αυτή είναι μια προκλητική διαφάνεια, Οι στρατιώτες ψήφιζαν ανοιχτά, βέβαια, και ψήφιζαν ανοιχτά ερέ. Χιλιάδες ναύτες στον Πειραιά ψήφισαν όλοι ερέ. Με το πιστόλι στον κρόταφο, έτσι. Όχι ακριβώς το πιστόλι, αλλά ήταν εκεί. Μεταφορικά το λέω. Με παραβίαση όλων των κανόνων της εκλογικής νομοθεσίας. Το πιστόλι στον κρόταφο το είχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, τους είχαν εξαφανίσει, δεν υπήρχαν εκπρόσωποι των κομμάτων.
Και μερικοί ψηφίσαμε ανοιχτά. Πάμε ήταν τότε η ΕΔΑ, το Παναχρωτικό Μέτωπο Ελλάδος. Και μετά υποστήκαμε τα πάντινα βέβαια. Υπήρχε ένα πογκρόμ. Εντάξει. Στο Παρίσι κάνατε μεταπτυχιακές σπουδές. Στο Παρίσι πήγα, αφού πήρα το πτυχίο μου, μια υποτροφή της γαλλικής κυβέρνησης. Και ήξερα αρκετά καλά γαλλικά. Και έκανα οικονομικά. Ένα διδακτορικό στα οικονομικά και ένα μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες, το οποίο δεν το έφτασα μέχρι τη διατριβή, ας πούμε, δεν έκανα διατριβή. Λοιπόν, 1974, μεταπολίτευση, επιστρέφεται στην Ελλάδα. Επέστρεψα μετά από 1,5 χρόνο. Γύρισα βέβαια αμέσως στα γεγονότα και μετά πήγαινε ερχόμουν στο Παρίσι και έπρεπε να αφήσω εκεί πέρα τα σπίτια μου, τις δουλειές μου, δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Είσαστε οργανωμένο στο λεγόμενο κουκουέ εσωτερικού? Όχι. Το 1968 είχα συμμετάσχει στην προσπάθεια δημιουργίας ενός κόμματος του κομμουνιστικού χώρου με δημοκρατικές προδιαγραφές που εξελίχθηκε στο κουκουέ εσωτερικού. Το 1972, δύο χρόνια πριν πέσει η δικτατορία, έκρινα ότι αυτή η προσπάθεια δεν είχε προοπτική και την εγκατέλειψα. Και έτσι το 1974 ήμουν διαθέσιμος και ανεξάρτητος, πήρα μέρος σε διάφορες προσπάθειες που γίνανε εδώ στην Αθήνα εκείνο τον πρώτο μήνα, τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1974. Για μια αριστερά, έτσι. Για μια ενιαία αριστερά, για τη δημιουργία ενός σοσιαλιστικού δημοκρατικού χώρου. Και όταν δημοσιεύτηκε την 3η του Σεπτέμβρη η γνωστή διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, προσχώρησα στο ΠΑΣΟΚ και με μια μικρή ομάδα φίλων μου κάναμε στην Ελευσίνα τον οργανωτικό πυρήνα, όπως λέγαμε τότε, ή το ομάδα πρωτοβουλίας. Είσαστε υποψήφιος δήμαρχος Ελευσίνας. Ναι, το 78, αλλά... Πόσους ψήφους πήρατε? Πήρα πολύ λίγους ψήφους, νομίζω 15%, κάτι τέτοιο. Συνετρίβη κυριολεκτικά και εγώ και το ψηφοδελτίό μου. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάρει πολύ περισσότερους στις εκλογές, είχε πάρει 17%, αλλά πήραμε λιγότερους και από τις βουλευτικές εκλογές. Ήμουν μια λύση ανάγκης. Στην πραγματικότητα θέλαμε να διαπραγματευτούμε με τον απερχόμενο δήμαρχο που ήταν εξαιρετικά επιτυχής στη διαχείρισή του σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα υλικά πράγματα, έργα, δρόμοι, πλακάκια, τέτοια, αλλά αυτά παίζουν ρόλο, όπως ξέρετε, σε μια μικρή πόλη. Θέλαμε να διαπραγματευτούμε μια συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο. Μας φέρθηκε αλαζονικά. Και τελευταία στιγμή. Οπότε για πείσμα, Όχι για πείσμα, δεν μπορούσαμε να εξαφανιστούμε ως παράταξη. Και πράγματι. Χάσαμε την εκλογή βεβαίως, αλλά νομίζω μέσα από αυτήν την σύγκρουση διαμορφώσαμε την αυτοτέλεια της παράταξής μας στο σημαντικό αυτόν εργατικό χώρο που είναι η Ελευσίνα. Και αργότερα πήραμε και το Δήμο, πήραμε και το εργατικό κέντρο και πιστεύω αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ελέγχει το χώρο με πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα και για την παραγωγή εκεί πέρα και για τους εργαζόμενους και για το περιβάλλον που είχε στήτα βελτιωθεί και για τον τρόπο ζωής. Το 1981-89 αναλάβατε υφυπουργός εμπορίου και μετά αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλοκαίρι του 82 μπήκα στο Υπουργείο Εμπορίου ως υφυπουργός και η κυρία δράση μου αφορούσε την προσπάθεια εξυγίασης του ασφαλιστικού τομέα και την προστασία του καταναλωτή. Πιστεύω έγιναν σημαντικά πράγματα. Θα θυμώνται ίσως οι παλιότεροι ότι τότε ήταν συνηθισμένο το θέαμα ασφαλιστικών εταιρεών που δεν πληρώνανε τις αποζημιώσεις. Αυτό έχει λίγο πολύ εκλείψει, τουλάχιστον δεν βλέπω σε εφημερίδες. Πρωτοσέλιδα να λένε. Διαμαρτυρίες τέτοιες. Ναι, είχα κλείσει ένα μεγάλο αριθμό εταιρεών, ασφαλιστικών εταιρεών που ήταν θεωρήθηκε μεγάλο τόρνημα. Ήταν μια έτσι ριζική λύση του προβλήματος του ασφαλιστικού τομέα, μια ριζική εξυγίανση. Και βέβαια πήραμε και άλλα μέτρα τότε, ευθυγραμμιστήκαμε με τα κρατούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παράλληλα υπήρχε η μεγάλη σύγκρουση τότε με τον Γιώργο τον Μωραΐτη μαζί. Είχαμε αγωνιστεί για να εξυγειάνουμε την αγορά, τα κυκλώματα κερδοσκοπίας πάνω στα λαχανοκηπευτικά, είναι γνωστή μάχη της λαχαναγοράς κτλ. Μειώσαμε τις τιμές των φαρμάκων αισθητά. Θεωρώ ότι ήταν μια σύντομη μεν εμπειρία, αλλά θετική. Μετά από αυτό πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έμεινα μέχρι το 1989. Και στην νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 93. Έκανα ακριβώς την ίδια δουλειά. Υπήρχε μια προεδρία. Με παρακάλεσε τότε ο Πρωθυπουργός να οργανώσω αυτή την προεδρία. Του είχα εξηγήσει ότι δεν θα ήθελα να διαιωνιστώ στην ίδια
σχέση που υπήρχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με υπουργό τον κ. Παπούλια και να πληρωθεί εμένα, ήταν κάτι που ως εμπειρία είχε για μένα ολοκληρωθεί. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είναι αυτό το κλίμα των συσκέψεων, ας πούμε, των συνόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί υπάρχει ένας μύθος. Πώς μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι? Έχουμε κόμπλεξ απέναντί τους? Εγώ προσωπικά αυτό το, όχι. Εσείς όχι, γιατί τους ξέρετε και τους έχετε ζήσει. Ο μέσος Έλλην, ναι. Ο μέσος Έλλην, ναι. Και οι περισσότεροι πολιτικοί μας, θα έλεγα πολλοί από τους πολιτικούς μας, δικαιολογημένα έχουν κόμπλεξ, θα έπρεπε να έχουν, διότι είναι αμόρφωτοι και ακατάλληλοι για τις δουλειές που κάνουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει αξιοκρατία, όπως ξέρετε, στις διαδικασίες συγκρότησης των ελληνικών κυβερνήσεων, και αυτό το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί. Και τις θέσεις καταλαμβάνουν οι μέτεροι με ήττα, αυτοί που είναι κάθε φορά κοντά στον Πρωθυπουργό ή στο περιβάλλον του. Βέβαια, τέτοιου είδους πολιτικοί δεν έχουν ούτε δυναμία αντοχής, ούτε ικανότητες, ούτε την παιδεία που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουν με τους ομολόγους τους στον ευρωπαϊκό χώρο, που βγαίνουν από ένα φυσιολογικό πολιτικό σύστημα. Κύριε Παγκαλή, οι ομόλογοί σας, οι Ευρωπαίοι είναι πάντα καλύτεροι από εμάς, οι πολιτικοί, αυτοί οι υπουργοί? Δεν νομίζω. Υπάρχει δεν ένας νομίζω. Μύθος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην πρώτη περίοδο της ζωής του, γιατί στη δεύτερη ήταν ήδη εμφανή τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε, στην πρώτη περίοδο της κοινοτικής του ζωής, τα 6 χρόνια αν θέλετε, που θα έλεγα ότι ξεχώριζε, όχι μόνο δεν ήταν κατώτερος από τους άλλους, αλλά ξεχώριζε, δηλαδή μέσα εκεί ξεχώριζε ο Κολ. Τους έσπαγε και τα νεύρα, έτσι, ναι, με βέτο, με αντιρρήσεις. Με... Ναι, ο Μιτεράν και ο Παπανδρέου. Και ο Μεν Κολ, η Θάτσερ και ο Μιτεράν είχαν από πίσω στην Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία. Ο Παπανδρέου ξεχώριζε μόνο με τη δύναμη της προσωπικότητάς. Πρόσωπο. Ναι. Δεν νομίζω ότι και στο Υπουργείο, σε επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, οι εκπροσώποι της χώρας ήταν κατώτεροι από οποιοδήποτε άλλο. Ας έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική. Έχει μπει ιστορική πια η αντιδικία σας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκτοξεύσατε βαριές φράσεις εναντίον του. Πώς θα πάτε τώρα? Η αντιδικία μας, ναι. Η προεκλογική μας αντιπαράσταση. Ναι, αυτές οι, να το πω ευγενικά, οι βαριές φράσεις που του εκτοξεύσατε. Δεν το εκτοξεύσα καμιά βαριά φράση. Αυτό που είχα πει ήταν, απλώς έχω ίσως το ταλέντο. Αυτό και σκέφτομαι όταν κάποτε φύγω από την πολιτική να ασχοληθώ με τη διαφήμιση, την πολιτική. Δημοσιογραφία. Με τη δημοσιογραφία. Η διαφήμιση δεν με ενδιαφέρει. Είχα πει ότι είναι ο κύριος τίποτα, εννοώντας ότι δεν έχει πρόγραμμα. Και ότι λέει γενικότητες, προσπαθώντας να καλύψει το γεγονός ότι από πίσω του ερχόταν η πλειοψηφία στο Δήμο του κυρίου Εύερ, του κυρίου Κουρί, αυτή δηλαδή που είχα χρεοκοπήσει το Δήμο, και έτσι σημειώνονταν το φαινόμενο, ενώ μια τεράστια πλειοψηφία των Αθηναίων αποδοκίμαζε τους προηγούμενους δημάρχους, ναι. Να ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν τον κύριο Αβραμόπουλο. Ήταν μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης, η οποία επέτυχε και τον εξέλεξε. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα είχε δώσει στο Πασόκ μερικούς μήνες πριν 28% μόνο. Μάλιστα. Οι πιθανότητες να ανατραπούν τελείως τα κομματικά δεδομένα ήταν πάρα πολύ λίγες. Από εκεί και πέρα, διαπίστωσα τον πρώτο χρόνο της συνύπαρξής μας στο Δήμο Αθηναίων ότι ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε την δυνατότητα στην αντιπολίτευση να κάνει τη δουλειά της. Μήπως τελικά υιοθέτησε το πρόγραμμά σας? Σε ορισμένα σημεία εξειδίκευσε μια γενική του θέση προς την κατεύθυνση του δικού μας προγράμματος, και μπορώ να αναφέρω και ένα ή δύο σημεία όπου εγκατέλειψε τη θέση του, γιατί κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστή και προσχώρησε στη δική μας. Λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, έχουμε μια δημιουργική, αν θέλετε, συνεργασία όπως συμφωνούμε. Κύριε Παγκάλη, συμμετέχετε στην κίνηση των τεσσάρων. Τι έχει πετύχει αυτή η κίνηση μέχρι τώρα? Νομίζω ότι έχει πετύχει καταρχήν να δώσει ένα μήνυμα αιμονής στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στην κομματική ζωή. Και πιστεύω ότι πολλά στελέχη που μέχρι τώρα ζούσαν μέσα στην αβεβαιότητα και στην ανασφάλεια έχουν από την ύπαρξη και μόνο αυτής της κίνησης
αισθανθεί ότι υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Αρχικά αυτό ήταν. Ναι. Μια κίνηση που θα διασφάλιζε με την παρουσία της δημοκρατικές διαδικασίες και ανοιχτές διαδικασίες. Ανοιχτές χωρίς υπόγεια και καταχθόνια δράση μηχανισμών. Αλήθεια, περιμένατε ότι θα έχει μια τέτοια απήχηση, ας πούμε, η συνάντησή σας στο σπίτι της κυρίας Παπανδρέου? Δεν μπορούσαμε να το προξεφλήσουμε. Ήξερα ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και ένα μεγάλο αίτημα, διότι πολλοί κόσμοι ερχόταν και έβλεπε, φαντάζομαι, και τους άλλους τρεις, αλλά εμένα τουλάχιστον να. Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, έβλεπε πάρα πολλοί κόσμοι και μου λέγανε κάνε κάτι. Κάνε κάτι, βρες κάποιους, συζητήστε κτλ. Δεν πάει άλλο έτσι όπως το κόμμα έχει εξελιχθεί και έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η παράταξη. Τώρα, από εκεί πέρα, πριν ασθενήσει ο Πρωθυπουργός, ξέρετε ότι κάναμε μια πρόταση για έναν κανονισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει κανονισμό. Ναι. Και θα πρέπει, νομίζω, αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη, εάν ομιγέννη το χρειαστεί να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στα πλαίσια του συντάγματος για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν προβλέπεται πουθενά. Βέβαια, φταίτε κι εσείς, γιατί χρόνια είχατε σιωπήσει στις αυταρχικές επιβολές της ηγεσίας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν. Επίσης, έχουμε μια πρόταση για μια ουσιαστική. Για μια προώθηση ουσιαστική της πολιτικής μας που σκοπεύαμε να φέρουμε στην Κεντρική Επιτροπή και θα τη φέρουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί υπάρχει αυτή. Δεν είναι ένα πρόγραμμα, είναι μερικές ιδέες, μερικές προτάσεις. Νομίζουμε δηλαδή ότι αν κάνουμε αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται, να γυρίσουμε τις οργανώσεις, να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τον κόσμο, πρέπει κάτι να του πούμε. Και να του πούμε κάτι παραπάνω από αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα. Τελικά, μήπως κύριε Πάγκαλε, οδηγήσατε τα πράγματα σε πόλωση μες στο ΠΑΣΟΚ γύρω από το θέμα της διαδοχής? Προσωπικά δεν έχω κουβεντιάσει ούτε με έναν άνθρωπο, ούτε έναν. Δεν υπάρχει ένας μέσα στο ΠΑΣΟΚ ο οποίος να μπορεί να έρθει να πει ότι συζήτησε μαζί μου στη βάση αυτής της συνενοχής περί την διαδοχή. Δηλαδή να μου πει είσαι δικό σου, είμαι δικό σου και εγώ θα σε υποστηρίξω και ότι δέχτηκα τέτοιου είδους συζήτηση. Ξέρω ότι άλλοι επιφανείς του ΠΑΣΟΚ όχι απλώς κάνουν τέτοιες συζητήσεις, αλλά στρατολογούν. Σήμερα που μιλάμε, ξέρω ότι δεκάδες στελέχη θα κληθούν από δύο τουλάχιστον που τους γνωρίζω, διότι μην ξέροντας ποιους καλούν, καλούν και ανθρώπους που μετά πάνε και τα λένε στους άλλους. Γιατί υπάρχουν και πολλοί σε τέτοιες καταστάσεις οι οποίοι πάνε σε όλους, ξέρετε. Λοιπόν, ξέρω ότι καλούν και του λένε: κοίταξε, έχω ανάγκη την υποστήριξή σου. Πεθαίνει ο Παπανδρέου, θέλω να γίνω αρχηγός, τέτοια πράγματα. Αυτή η καθαρματοποίηση, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, εμένα με συγκλονίζει και με εξεγείρει. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι για το θέμα της διαδοχής. Το να λέτε εσείς προσωπικά στον κύριο Παπανδρέου, που είναι μια ιστορική προσωπικότητα με θετική και αρνητική συμμετοχή κατά την άποψή μου, το να του λέτε φύγετε σε 6 μήνες, αυτό το τελεσίγραφο, πώς σας φαίνεται? Δεν του είπα φύγετε σε 6 μήνες. Να. Ποτέ. Καταρχήν, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έπρεπε μετά το θρίαμβό του το 1994, μερικούς μήνες μετά, να πει: ακούστε να δείτε, ολοκλήρωσα τη διαδρομή μου. Και να φύγει θριαμβευτικά. Ναι, και να φύγει θριαμβευτικά από την Πρωθυπουργία, παρακολουθώντας και τις διαδικασίες της αντικατάστασής του, όπως λέει το Σύνταγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα, να παραμείνει ο ίδιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκφράζοντας πια γενικές γραμμές του προγράμματός μας, γενικές ιδέες για την οργάνωση της κοινωνίας, να είναι είδος, αν θέλετε, αυθεντία ηθική και πολιτική του χώρου μας. Δεν το έκανε τότε, προτίμησε την τριβή με την καθημερινότητα, με αποτέλεσμα, πιστεύω, με αποτέλεσμα πολύ δυσμενή και για τη χώρα και για την παράταξη και για τον ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εγώ που θα τον κρίνω και πιθανόν να μην τον ενδιαφέρει τη γνώμη μου, αλλά εγώ δεν είπα να φύγει σε 6 μήνες. Εγώ είπα ότι στις επόμενες εκλογές, εάν πάει το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα φέρει σε αδιέξοδο τους οπαδούς και τους υποφόρους του και θα συντριβεί. Και αυτό δεν είναι μια υγιής πρόταση. Θα πρέπει, δεν συνέδεσα ποτέ το θέμα της παρουσίας του Ανδρέα Παπανδρέου με την υγεία του. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιου είδους συζήτηση. Θεωρώ ότι μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει τη χώρα έχει τελειώσει ο ρόλος των προσωπικότητων. Η χώρα δεν ανέχεται πλέον Παπανδρέου ή Μητσοτάκη ή άλλη τέτοια φυσιογνωμία. Ή Κωνσταντίνου Καραμανλή θέλει. Θέλει πολιτικούς καθημερινούς. Και όπως έχω πει παλιά, αναλώσιμους. Μίας ή περισσοτέρων χρήσεων
αλλά αναλώσιμο. Να του βγάζει, να βάζει άλλου. Δηλαδή, εσεί ψάχνετε πρόεδρο του Πασόκ με σύμβαση έργου, α πούμε. Καλή ιδέα είναι. Με σύμβαση έργου, δηλαδή που θα του πει εξηγείανε την οικονομία, σε διαλέγω γι' αυτό. Ναι. Όταν τελειώσει, εξηγείανε τι οικονομίε, μπορεί να θέλω άλλο τύπο. Και μετά νέο διαγωνισμό. Ναι, μπορεί να θέλω άλλη δουλειά. Μάλιστα. Να κάνει αυτό. Μπορεί να θέλω να προβάλλει τη χώρα διεθνώς, ή μπορεί να θέλω να ασχοληθεί με τα δημόσια έργα, ή μπορεί να θέλω να δώσει μια πολιτιστική όθηση. Δεν ξέρω τι θα χρειάζεται ο νέος πρωθυπουργός. Λοιπόν, είπα δε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ένα συνέδριο. Και για το συνέδριο μας χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες. Δεν είπα ότι πρέπει να φύγει ο πρωθυπουργός μας στις 6 μήνες. Αυτό το κλασικό χρονικό διάστημα για τα αριστερά κόμματα, ο προσυνεδριακός διάλογος. Για να έχει ένα περιεχόμενο το συνέδριο. Μην μαζέψουμε τώρα αυτούς που έχουν μείνει, τους κακόμοιρους μέσα στις οργανώσεις μας. Τρεις και ο Κούκος έχουν μείνει στις κομματικές οργανώσεις. Όχι μόνο του Πασόκ. Στην αντιπολίτευση που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ανεβασμένη, τα ίδια γίνονται. Κύριε Πάνκαλη, είναι απολαυστική η κουβέντα μαζί σας για τα πολιτικά, αλλά θέλω να μιλήσουμε τώρα για τα ενδιαφέροντά σας. Πώς περνάτε τις ελεύθερες ώρες σας, ποια είναι τα χόμπι σας, έχετε ένα χτύμα στη τζιά? Το πιο καλλιεργό, φυτεύω δέντρα, βάζω λαχανικά την άνοιξη για να τα έχω το καλοκαίρι και έχω ένα μπέλι. Μας. Το οποίο καλλιεργώ επιμελώς και παράγω κρασί. Τι μουσική ακούτε? Συνεχώς αυξάνεται. Η παραγωγή μου αυξάνεται και βελτιώνεται και θα περάσω ίσως και σε τσίπουρα του χρόνου. Α, οπότε έχετε ναι, υψηλή στόχη να καταχτηθεί. Έχω υψηλούς στόχους. Με το ποτό σας, τι μουσική ακούτε? Συνήθως ακούω κλασική μουσική και όπερα. Ομολογώ ότι ξέρω πολύ λίγο την ελληνική ελαφριά και λαϊκή μουσική. Έχω μερικούς φίλους που μου αρέσουν και όλες πάντα τις ακούω, όπως τον Χρήστο Κυριαζή, ας πούμε, που θα χάνω, δεν χάνω ποτέ καμία εμφάνισή του. Για πολλές γυναίκες έχω κλάψει, ε. Ναι, αυτά. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει. Ακούω από παντού δεν πρέπει να μ' αρέσει. Ότι είναι φάλσος, ότι ξέρω. Αλλά εμένα μ' αρέσει. Ίσως σας αρέσει. Αρέσει γιατί είναι φάλσος, όπως λένε. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι καλή ελληνική μουσική. Να σας πω ένα ανέκδοτο του Αντρέα Παπανδρέου. Κάποτε σε ένα συνάντηση κορφής μας φέραν σάντουιτς να φάμε επί τόπου. Και τον καρσόνι είπε στον Παπανδρέου ένας Γάλλος. Κάτι τέτοιο, του λέει: ξέρετε, έχουμε ένα πολύ καλό ελληνικό κρασί, δεν θα πω το όνομά του, και έχουμε και σανσέρ, ένα γαλλικό. Ο Παδρέο είπε το εξής: λέει, τα ελληνικά κρασιά είναι τα καλύτερα απ' όλα, αλλά εγώ επειδή δεν είμαι σοβινιστής, θα πάρω σανσέρ. Πάντα ευέλικτο στις απαντήσεις. Είμαι σίγουρος ότι η ελληνική λαϊκή και ελαφρά μουσική είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά άλλο είναι ο Βέρντι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Χορούς ξέρετε, χορεύετε? Είμαι από μια γενιά η οποία δεν χόρευε ελληνικούς χορούς. Στα πάρτι μας γιορτάζοντας χορεύαμε swing, χορεύαμε rock, χορεύαμε... Αυτά τα χορεύω ακόμη και τώρα. Latin διάφορα, ξέρω εγώ, μάμπο, ρούμπα, σάμπα. Αυτά τα χορεύω ακόμη και τώρα. Βλέπω απέναντί σας το βιβλίο του Λένιν. Είναι λίγο αραγιασμένα. Αυτά είναι από Έχετε την... καιρό να... Ρίξτε μια ματιά. Δεν έχετε δει. Υπάρχουν και τα άπατα του Στάλιν. Του Στάλιν, από κάτω Στάλιν. Τα οποία είναι σπάνια. Μάλιστα. Τι διαβάζετε τώρα? Αυτό είναι το πρώτο μέρος της βιβλιοθήκης. Υπάρχουν άλλες δύο μέσα. Το φαντάζομαι. Και έτσι είναι παλιά βιβλία αυτά που είναι εδώ. Τώρα, εκτός από αυτά τα βιβλία που έχουν σχέση με τη δουλειά μου, δηλαδή πολιτικά βιβλία και τέτοια, διαβάζω πάντα λίγη λογοτεχνία. Σε μια συνέντευξή σας έχετε πει ότι η ζωή είναι μια συνεχής πρόβα θανάτου. Εσείς τι φοβάστε περισσότερο, τη ζωή ή το θάνατο? Όχι, αυτό που είπα ότι η ζωή είναι μια συνεχής δοκιμή του θανάτου είναι νομίζω μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, να μην φοβάμαι ούτε τη ζωή ούτε το θάνατο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η αρετή, γιατί τελικά η αρετή των αρχαίων είναι κάτι διαφορετικό και από τη γνώση και από την αναγνώριση που σου δίνει η κοινωνία ή γύρω σου. Είναι μια βαθιά εσωτερική ισορροπία. Αν κανείς το πετυχαίνει αυτό ή το προσεγγίζει, είναι καλό. Θέλει μια συνεχή άσκηση. Αυτή είναι η αρετή σας. Το μεγάλο σας ελάττωμα? Το ελάττωμά μου έχω πολλά. Λίστα ολόκληρη. Έχω το πολλά, πιο μεγάλο πολλά ελαττώματα. Λένε ο Πάνκαλος είναι αυτοκαταστροφικός, αυτό το στερεότυπο πια. Ναι, αυτό δεν το βρίσκω σοβαρό σαν κριτική, γιατί ξέρετε είναι η κριτική. Εγώ το βρίσκω ποιητικό. Ναι, είναι η κριτική ανθρώπων που σκέπτονται με όρους καριέρας
ή έχουν συνήθει να βλέπουν του άλλου με όρους. Σημαντικού κανόνε τη πολιτική. Με άλλου καριέρα, ναι, ότι πρέπει κανεί να γίνεται βουλευτή. Δηλαδή, δεν σα πειράζει να πείτε μια βαριά φράση, αν εκείνη την ώρα την πιστεύετε. Ναι, να σας πω, όχι, να σα το πω διαφορετικά. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι όπω ο λοχαγό προορισμένο να γίνει ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, συνταγματάρχη. Έτσι. Δηλαδή, ω υπουργό, ότι πρέπει να γίνω τώρα πρωθυπουργό τη Δημοκρατία. Ή τι άλλο μπορεί να γίνει, εκεί σταματάει. Είσαστε ολιγαρχής. Όχι, δεν είμαι ολιγαρχής καθόλου. Υπουργός ήμουν. Δεν λέγεται ολιγαρχής αυτό, με συγχωρείς. Πώς είναι οι υπουργοί. Όχι, θέλω να πω, δεν έχετε βάλει. Ελληνική κοινωνία. Εάν είχατε βάλει. Ήμουν και φιλόδοξος και την αναγνώριση την ήθελα, αλλά είμαι ισορροπημένος. Δηλαδή θεωρώ ότι η αναγνώριση που είχα μέχρι τώρα είναι αρκετή. Όχι, το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν έχετε βάλει ντε και καλά σκοπό τη ζωή σα να ανέβετε, διότι εάν το είχατε βάλει δεν θα κάνετε κάποιες συγκεκριμένες πράξεις που κάνετε. Δεν κάνω πολιτική με οποιουσδήποτε όρους. Και σε μεγάλο βαθμό όταν πρωτοεμφανίστηκα, πολλοί μου είπανε, καλοί μου φίλοι, ότι εσύ δεν υπήρχε καμία ελπίδα να βγεις βουλευτής ή, ή αφού βγήκα να ξαναβγείς. Γιατί ας πούμε δεν διόρισα ούτε έναν στο δημόσιο ποτέ. Τι, δεν διορίσατε άνθρωπο? Ούτε έναν. Απίστευτο. Εκτός από τους στενούς συνεργάτες στο γραφείο μου, συμβούλους του Υπουργείου Εξωτερικών, τέτοιες περιπτώσεις ναι. Αλλά αυτοί συνολικά θα είναι μερικές δεκάδες, ξέρω εγώ, σε μία οκταετία. Δεν διορίζω. Το ξέρουν οι ψηφοφόροι μου, το έχουν δεχτεί και με ψηφίζουν όλο και περισσότερο για αυτό το λόγο, πιστεύω, μεταξύ των άλλων. Λοιπόν, θέλω μία ακόμη ερώτηση. Έχετε συμμετάσχει σε πολλές ψηφοφορίες, είσαστε υποψήφιος, βουλευτής, δήμαρχος κλπ. Εσείς, κύριε Πάγκαλε, ψηφίζετε τον εαυτό σας? Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι μια μικρή, ας πούμε, κοκεταρία, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει μια γενικότερη σημασία. Ψηφίζω πάντα έναν από τους μικρούς συνυποψηφίους μου. Δηλαδή, κάποιον από αυτούς που πιστεύω ότι δεν θα πάρει πολλές ψήφους. Όχι πάνω στον εαυτό σας. Όχι, δεν ψηφίζω τον εαυτό μου, ναι, μου έρχεται ανάποδα. Αλλά σας είπα ότι ψηφίζω έναν από τους μικρούς, δεν ψηφίζω κανέναν από τους ανταγωνιστές μου. Μάλιστα.